και απελεύσονται ούτε η σκόλαση αιώνιων. Οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιων. Αδερφοί μου, μας εξίωσεν ο Θεός μας και εφθάσαμε την ημέραν ταύτην. Είναι η Κυριακή της Απόκρεου. Τι σημαίνει τούτο? Ότι οι πιστοί εις τον Θεό πρέπει να απόσχουν από το κρέας από εδώ και πέρα. Δηλαδή η ερχομένη εβδομάδα είναι της Τυροφάγου και μόνον τυρί, αυγό, λάδι τρώγεται όλη την εβδομάδα χωρίς κρέας. Να προσέξουμε αυτά τα λόγια του Κυρίου μας που μας λέγει και η Εκκλησία μας τα οποία τηρεί και υπενθυμίζει τα παιδιά της. Προσέξτε, λέγει, διότι η νηστεία είναι αρετή και τα αρετάς πρέπει να τα στηρώμε, διότι με αυτάς εισερχόμεθα στη Βασιλεία των Ουρανών. 6 σημεία έχει επισημάνει το Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα, το οποίο είπε ο Θεός. Το πρώτο είναι πεινασμένος και διψασμένος. Το δεύτερο είναι γυμνός και ξένος. Και το τρίτο, φυλακή και ασθένεια. Αυτά τα 6 σημεία είναι εκείνα τα οποία ο Κύριος μας απευθύνει προς τους εκδεξιών αυτού και προς τα αριστερά αυτού. Μέσα στην φαντασία μας αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, πρέπει να παρακολουθήσουμε από την ημέρα που γεννήθηκε ο Αδάμ έως την ημέρα κατά την οποία θα μας κρίνει ο Θεός όλον τον κόσμο. Όσοι άμμος της γης, της θαλάσσης και ως τα άστρα του ουρανού. Βίβλοι ανοιγήσονται, λέγει, και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Φοβερό τούτο το οποίο μας προειδοποιεί ο Θεός. Βίβλοι ανοιγήσονται, δηλαδή θα μας κρίνει ο Θεός με ένα βιβλίο το οποίο θα ανοίξει. Και ποιον είναι το βιβλίο τούτο? Το ξεύρουμε όλοι μας, αλλά δεν το φυλάττουμε, δεν το εκτιμούμε, δεν δίδουμε καμία προσοχή. Το βιβλίο το οποίο θα ανοίξει ο Θεός για να κρίνει τον κόσμο του είναι το Ιερό Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή. Και θα πει ο Θεός, τούτα που γράφω εδώ τα ετηρήσατε? Ποιος θα δυνηθεί να πει ότι τα ετήρησε? Ουδής, διότι όλοι είμεθα αμαρτωλοί και όλοι μας είμεθα ανάξιοι. Την Αγία Γραφή από το Ιερού του το Άμβωνος σας παρακαλώ πολύ, μην την αφήνετε από το χέρι σας. Ο νόμος σου, λέγει ο προφήτης Δαβίδ, είναι λίχνος που φωτίζει τα βήματά μου. Είναι το λιχνάρι που μας οδηγεί ο Θεός στην Βασιλεία του την Επουράνιον. Να βλέπουμε πάντοτε μπροστά μας αυτά τα οποία πρέπει να τηρήσουμε και είναι ουσιαστικά, δεν είναι τίποτε τα οποία λέγει ο κόσμος. Τώρα, λέγει, θα διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Τι είναι η Αγία Γραφή? Είναι για τους παπάδες, λέγει, για τις γριούλες,
για εκείνους οι οποίοι είναι αγράμματοι. Εμείς οι γραμματιζούμενοι, εμείς οι παραμορφωμένοι, δεν μας ανήκουν αυτά. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε τέτοια πράγματα εμείς. Πλην όμως σήμερα η ημέρα αυτή, η οποία ονομάζεται της Μελούσης Κρίσεως, είναι ένα άλλο σημείο τούτο. Εις κάθε Θεία Λειτουργία υπενθυμίζομαι τούτο το γεγονός. Ποιος όμως το γνωρίζει, ποιος το προσέχει? Και πάλι ερχόμενον μεταδόξης λέγει το σύμβολο της πίστεως, και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, τον Κύριο μας δηλαδή, κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα έρθει, λέγει, να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ποιος? Ο κριτής του κόσμου. Δεν έχουμε να βάλουμε κανέναν δικηγόρο από τους μεγάλους, οι οποίοι δείχνουν και τα χέρια τους πώς θα θέλουν. Όταν βιάσουν να υπερασπιστούν κανένα, με τα δάχτυλά τους λέγουν 2, 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Θέλω να σε υπερασπίσω, λέγει, με αυτά. Πλην όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε δικηγόροι, δεν υπάρχουν ούτε δικαστές, δεν υπάρχουν ούτε μεσίτες, δεν υπάρχει κανείς. Μόνος ο Θεός και κατηγορούμενοι εμείς όλοι μας. Ένοχοι εμείς όλοι μας. Κανένας δεν έχει την τόλμη να πει εγώ δεν έχω αμαρτίες. Ουδείς αναμάρτητος. Είμαι μόνον ο Θεός. Είμαι μόνον εις, λέγει, ο Θεός. Ανοίγουμε λοιπόν εκεί τα βιβλία τα οποία ο Κύριος μας λέγει. Επίνασα και μου εδώκατε και έφαγα. Εδίψασα και με εποτίσατε. Ένα ποτήρι νερό, και αυτό εις τη βασιλεία των ουρανών, είναι παρησία. Να το δώσουμε σε εκείνον που διψά στον δρόμο. Ήμουνα, λέγει, γυμνός και ξένος, και μου δώσατε και εντύθηκα και με περιποιήθητε, διότι ήμουνα στους δρόμους. Ήμουνα εις την φυλακή και εις την ασθένεια, και ήρθατε να με δείτε, και εις το ένα μέρος και εις το άλλο. Ξέρετε μέσα στις φυλακές πόσος κόσμος άδικα είναι φυλακισμένος. Ξέρετε μέσα στις φυλακές με 10 ή 30 ή 100 δραχμές είναι φυλακισμένος. Επήγαμε ποτέ σε αυτό το μέρος για να δούμε ποιος είναι ο αδικημένος εκεί, για να τον δούμε και να τον βγάλουμε από τη φυλακή? Δεν επήγαμε ποτέ μας. Ενώ ο δρόμος είναι ανοιχτός για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα που λέγεται αρετή του φυλακισμένου, άδικα. Δεν μιλούμε για τον φωνέαν, ο οποίος δικάζεται δίκαια διότι εφώνευσε. Δεν μιλούμε για τον κλέπτη, ο οποίος διαρρήσει τις τράπεζες και τα σπίτια του κόσμου. Μιλούμε για εκείνους οι οποίοι χρωστούν ελάχιστα ποσά, δεν έχουν να τα πληρώσουν και τους βάζουν στην φυλακή για να ξεπληρώσουν. Αυτούς, λέει ο Θεός, να κοιτάξουμε. Αδερφοί μου, ο κόσμος όλος μπροστά στον θρόνο του Θεού. Μία ενέργεια του Κυρίου μας είναι να χωρίσει αυτόν τον κόσμο σε δικαίους και αδίκους. Με αυτά τα δισεκατομμύρια του κόσμου, πώς θα τα χωρίσει ο Κύριος μας? Με ένα λόγο μόνο. Θα πει μόνο ένα λόγο και αμέσως εκείνο το πλήθος θα χωριστεί σε δύο μέρη. Εις τους δικαίους και εις τους αδίκους. Εις εκείνους οι οποίοι μετενόησαν και εις εκείνους οι οποίοι μηδέποτε μετενόησαν.
και όταν στήσει τους εκ δεξιών αυτού και τους εξεβονίμων, δηλαδή από τα δεξιά και από τα αριστερά, τότε άρχεται η δίκη. Αλλά αναφέρεται και ένα άλλο σημείο, ότι θα αναστηθούν οι πάντες εις ηλικίαν μίαν. Πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι η ηλικία μας θα είναι 100 ετών όλων και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι θα είναι 33 ετών που εσταυρώθηκε ο Κύριος μας. Εις ηλικία μία. Έπειτα δεν θα υπάρχουν κουτσί, δεν θα υπάρχουν τυφλοί, δεν θα υπάρχουν από αυτούς τους νάνους οι οποίοι επλήρωσαν με το αίμα τους όταν ο Χίτλερ τους συνήθρισε και τους εφώνευσε και τους εξαφάνισε. Όλοι θα είμεθα εις ηλικίαν μίαν ενώπιον του Θεού. Ίδιον ανάστημα, ίδια χρόνια και ίδια παρουσία εις τον Θεό. Αδερφοί μου, ως εδώ τα πράγματα είναι καλά. Πλην όμως αυτό που λέγει αιώνια, τούτο σημαίνει ατελείωτο. Δεν έχει τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. 10, 20, 100, 1000 χρόνια. Ατελείωτο. Η ζωή αιώνιον λέγει και η σκόλαση αιώνιον. Η αμαρτωλή τους παρουσιάζει ο Κύριος μας ως ερήφια. Τους δικαίους τους παρουσιάζει ως πρόβατα. Γιατί διάλεξε τα ερήφια ο Κύριος μας να πει στην δίκη του? Διότι τα ερήφια είναι αναστατωμένα, ανήσυχα, δεν κάθονται ποτέ ήσυχα. Το αρνίον όμως είναι άφωνο και ήσυχο. Βλέπουμε τον Κύριό μας ο οποίος ακριβώς οδηγήθηκε προς τη σφαγή. Ως πρόβατο λέγει επί σφαγήν ήχθης Χριστέ Βασιλεύ. Όπως το πρόβατο το οποίο το παίρνουν στη σφαγή και δεν ανοίγει το στόμα του, κατά τον ίδιον τρόπο ο Κύριος επήρε τη θέση του αρνίου. Πάμε στο ερήφιο. Δεν μπορεί να το πλησιάσεις. Πρώτα-πρώτα δύσκολα να το πάρεις στα χέρια σου. Δεύτερος παράζει, φωνάζει, κλαίει, δεν κάθεται ήσυχο. Αυτό είναι το ανήσυχο του αμαρτωλού ανθρώπου, ο οποίος πει τα πάντα για να αμαρτήσει. Ζητεί τα πάντα για να προσβάλλει ποιον? Τον Θεόν τον ίδιον. Εκείνος ο οποίος αμαρτάνει, αμαρτάνει εις τον Θεόν. Και όταν θα τον δούμε εκεί να κάθεται πάνω εις τον θρόνο και να κρίνει τον κόσμο, τότε θα πούμε: Θεέ μου, πόσες φορές σε πληγώσαμε, πόσες φορές σε σταυρώσαμε, πόσες φορές σε πονέσαμε, πόσες φορές εκεντήσαμε την πλευρά σου, πόσες φορές σφίξαμε εκείνο το ακάνθινο στεφάνι πάνω στην κεφαλή σου για να τρέξει περισσότερο αίμα. Αδερφοί μου, η ζωή είναι αιώνιον. Αυτό το αιώνιον να μας συγκλονίζει, αυτό το αιώνιον, το ατελείωτο, να μας κάνει να τρέμουμε, διότι δεν είναι λίγα χρόνια ή πολλά χρόνια, δεν είναι αριθμός ετών, είναι ατελείωτο. Για να αγαπήσεις τον Θεό υπάρχει ένας όρος, να σκέφτεσαι την κόλαση. Έλεγε τα λόγια του ο Ιερός Χρυσόστομος και προετοίμαζε τον κόσμο δια την αιωνιότητα, δια το αιώνιον, και τους έλεγε δια την κόλαση. Και όπως είναι ο άνθρωπος ένα ανήσυχο ερήφιο, άνοιγαν το στόμα τους και τους έλεγαν του Ιερού Χρυσοστόμου: Δεν μας λες επιτέλους που είναι αυτή η κόλαση? Σε ποιον τόπο να βρίσκεται αυτή η κόλαση?
είναι στην Ανατολή, είναι στη Δύση, είναι στην... στο Βορρά, είναι στο Νότο, πού είναι. Και ο Ιερός Χρυσόστομος απήντησε με τα λόγια του εκείνα τα χρυσά λόγια. Μην κοιτάζετε να δείτε που είναι η κόλαση. Κοιτάζετε να μην πάτε στην κόλαση. Αυτό είναι το σημείο το πιο συγκλονιστικό απ' όλα. Μην νομίσουμε ότι δεν υπάρχει κόλαση. Υπάρχει κόλαση και μάλιστα ατελείωτος. Αδερφοί μου, αυτά είναι με λίγα λόγια τα μηνύματα του σημερινού Ευαγγελίου. Αλλά θέλω να αφήσω και ένα παράδειγμα. Τι θα πει η αιωνιότης. Θα μεταφερθούμε στην Ινδία και στον Ινδικό ωκεανό. Εκεί εκηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού ασχέτως ότι αυτά τα δισεκατομμύρια του κόσμου εκείνου δεν έχουν μετανοήσει ακόμη και προσκυνούν τους ποταμούς και τα άστρα και τον ήλιο. Αυτή η πιστή όμως εις τον Θεόν ευρήκαν ένα παράδειγμα για να εννοήσει ο κόσμος τι θα είπε αιώνια. Είπαν ότι στον Ινδικό ωκεανό υψώνει το μία πέτρα 1000 μέτρα ύψος και η πέτρα αυτή ή το γρανίτης, το πιο στερεόν το οποίο έχει η γη να παρουσιάσει, το πιο δυνατό. 1000 μέτρα ύψος ένας γρανίτης και κάθε 1000 χρόνια εμφανίζεται ένα σπινάκι, ένα πουλάκι το οποίο κάθεται στην κορυφή αυτού του ύψους του γρανίτου και με το ράμφος του ξύνει 2 φορές αυτό το γρανίτι και φεύγει για να έρθει μετά από 1000 χρόνια. Και όταν εξαφανίσει αυτόν τον γρανίτη, το σπινάκι, το πουλάκι αυτό, τότε λέγει θα είναι και το τέλος. Ποτέ δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα, εκείνο το οποίο οι Ινδοί έχουν ως σύνθημα είναι ότι πρόσεχε μη πας ποτέ στην κόλαση. Πρόσεχε μη χάσεις την ψυχή σου αιώνια. Πρόσεχε, διότι αυτό ζητεί ο Θεός. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε, διότι οι μέρες τας οποίας διερχόμεθα, αδερφοί μου, είναι οι μέρες του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος εμπήκε μέσα από τα τείχη. Δεν είναι απ' έξω. Και αλίμονο ότι έρχεται επάνω μας ημών των αμαρτωλών. Στα σημέρας μας θα τα τραβήξουμε όλα. Ο Αντίχριστος θα δώσει μήνυμα. Θα είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει έργα καλά. Θα δει του πτωχούς, θα δει τους πονεμένους, θα δει τους αδικημένους. Θα μετακινεί όροι, θα καταβάζει φωτιά από τον ουρανό, θα ανασταίνει νεκρούς. Και όλος αυτός ο κόσμος, ο ανίδιος, θα τρέχει πίσω του και θα λέγει «Να ο Χριστός, αυτός είναι, όχι εκείνος που σταύρωσα». Ναι, αδερφοί μου, και αν ο Θεός το αφήσει όλη την εξουσία επί 7 χρόνια, τότε δεν θα μείνει κανείς που να μην πάει με τον Αντίχριστο. Ευτυχώς όμως το κολοβώνει τα σημέρας και το αφήνει 3,5 έτη. Και τα άλλα 3,5 έτη τα αφήνει σε εμάς για να μετανοήσουμε. Αδερφοί μου, νομίζουμε ότι τούτα τα λόγια είναι ένα παραμυθάκι και ποιος σε ακούει, λέγει, ποιος σε ακούει, ποιος σου δίνει προσοχή. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, προσέχετε, λέγει ο Θεός, μη πλανηθείτε. Μη σας πλανήσει ο διάβολος, διότι δεν θα έρθει να σου πει εγώ είμαι.
Προσέχετε, μη σας φραγίσει ο διάβολος με οποιανδήποτε κάρταν. Αυτές οι κάρτες, τα οποία σε ευευρίσκει, είναι συγκλονιστική η κάρτα του πολίτη. Και εκείνος που μας κυβερνά σήμερα το είπε τούτο, ότι όποιος δεν πάρει αυτήν την κάρτα, λέγει, ούτε θα πουλήσει ούτε θα αγοράσει. Αυτά τα λέγει η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη. Θα σας σφραγίσει, λέγει, και δεν θα μπορείτε ούτε να πουλήσετε ούτε να αγοράσετε αν δεν έχετε τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Αδερφοί μου, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε περισσότερα. Εκείνος ο οποίος ακούει αυτή τη στιγμή τον Θείο Λόγον, όποιος έπιασεν, έπιασεν. Εκείνος που τα επήρεν, τα επήρεν. Εκείνος που τα αγόρασε, τα αγόρασε. Εκείνος ο οποίος τα απέρριψε και γελά, δικαίωμά του. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας φωτίσει και να μας αξιώσει εκ δεξιών του στην Δευτέραν του παρουσία και να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του, της Επουρανίου. Αμήν.